Επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του παλιού νοσοκομείου της Καβάλας πραγματοποίησε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος συνομίλησε και με κατοίκους περιοχής. Όπως είπε σε δήλωσή του, το πρόβλημα που είχε προκύψει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου επιλύθηκε στο τέλος του 2020 μετά από παρέμβαση του ιδίου. Για περισσότερο από μία δεκαετία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλαιού νοσοκομείου αποτελούσε το μήλον της Έριδος ανάμεσα στο Δήμο της Καβάλας και το ελληνικό δημόσιο. Είχα δεσμευτεί προεκλογικά ότι η επίλυση του προβλήματος είναι βασική μου προτεραιότητα. Με συντονισμένες ενέργειές μου, το Δεκέμβριο του 2020, το πρόβλημα λύθηκε και το ελληνικό δημόσιο δεν αξιώνει δικαιώματα επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η αξιοποίησή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας είναι πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Μία ακόμη προεκλογική μου δέσμευση έγινε πράξη.